Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ο Γιάννης Μαλτέρ. Δεν είναι δυνατός. Να βλέπω. Τα έχουν πει κι άλλες φορές. Και στην έδρα σου. Πού είσαι, με έπαιρες τηλέφωνο. Ήμουνα στο... Δεν είχα το τηλέφωνο. Ήμουνα στη... Καλέ, με πάλι. Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα και πριν ότι το βασικό στοιχείο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να καταπολεμήσουμε φυσικά τον εφησυχασμό, να έχουμε συμμετοχή, που είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας μας, μην θεωρήσουμε ότι έλυσαν τα θέματα όλα, αλλά και 2-3 χρηστικά ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, τα παλιά ψηφοδελτία, αυτά που είχαμε 21 Μαΐου, που ήταν με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, πρέπει να ανακυκλωθούν, να καταστραφούν, γενικά να αποσυρθούν. Γιατί τώρα έχουμε νέα ψηφοδέλτια για τις 25 Ιουνίου, που τα ψηφοδέλτια είναι με τη σειρά που είχαν λάβει τους σταυρούς προτίμησης οι υποψήφοι βουλευτές. Αυτά πέφτουν στις 25 Ιουνίου στην κάλπη. Τα άλλα, αν πέσουν, είναι άκυρα. Και δεν το λέω έτσι τυχαία. Το 2012 είχαμε εκλογές το Μάιο, δεν προέκυψε η κυβέρνηση, ξανά είχαμε εκλογές τον Ιούνιο. 92.000 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, γιατί ήταν ψηφοδέλτια του Μαΐου του 2012 στην κάλπη. Δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος για τον καθένα που ψηφίζει και η ψήφος του έχει δύναμη. Άλλο χρηστικό θέμα. Εμείς κανονικά, οργανωμένα, όλοι οι υποψήφοι, τοπικές μας οργανώσεις, το κόμμα και συνολικά σαν οργανωτικό, θα έχουμε το εκλογικό μας υλικό, τα εκλογικά μας τραπεζάκια, έξω από τα εκλογικά κέντρα να κάνουμε οποιαδήποτε χρηστική παρέμβαση χρειάζεται για να βοηθήσουμε τους ψηφοφόρους. Και τρίτο, στον πολιτικό μας λόγο, μέχρι και την Κυριακή, ταπεινότητα. Καμία διάθεση αλαζονίας και έπαρσης. Το 41% είναι ποσοστό ευθύνης και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό που θα πάρουμε την Κυριακή. Και αυτό είναι ένα ποσοστό που θα δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει τη χώρα μπροστά. Δεν είναι σε εμάς, δεν αρμόζουν πρακτικές καμίας αλαζονίας και έπαρσης. Με αυτή την ταπεινότητα, αλλά με στιβαρότητα για τα επιχειρήματα που έχουμε με το μέρος μας, να φέρουμε ακόμα και ανθρώπους που δεν μας εμπιστεύτηκαν 21 Μαΐου κοντά μας, να μας ακούσουν και να μας στηρίξουν για να πάμε την πατρίδα μπροστά. Αυτά είναι κάποια βασικά θέματα που νομίζω όλοι μας πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας καθώς πηγαίνουμε στην κάλπη την Κυριακή. Δυνατά λοιπόν, καλό αγώνα σε όλους και καλή επιτυχία. Τα πολιτικά θέματα τα συζητάμε. Εγώ θα έρθω από τα δεξιά. Τα δεξιά. Πού είσαι ρε υπουργάρα. Είμαστε εντάξει όλοι παιδιά. Έχεις γίνει και fit τώρα. Fit εγώ γίνει. Εσένα δεν σε φτάνω. Όλα καλά. Πού είσαι ρε παιδιά μου. Κύριος Νάτος. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω στην έδρα σου. Να είσαι καλά. Δημάρχη Ιδρυσοπόλου. Καλημέρα. Να πάρουμε δύναμη από την επικοινωνία με τους πολίτες και εδώ στην Αργολίδα και στο Άργο συγκεκριμένα και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για αυτοδύναμη πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτοδύναμη Ελλάδα για την πατρίδα και για τα παιδιά μας. Πιστεύω ότι το Άργος πάντα είναι σημεοφόρος στα αποτελέσματα στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Το έδειξε και στις πρόσφατες εκλογές. Αυτό που με συνδέει μαζί σας, το ξέρετε, είναι το μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται πίσω, το οποίο έχει ξεκινήσει το Δημαρχείο του Άργους, ένα εμβληματικό κτίριο. Θα έχει δίπλα του ένα συνοδευτικό κτίριο, άλλο το οποίο χάρη σε εσάς, και αυτό είναι μια ευγνωμοσύνη απέναντι στο πρόσωπό σας από το Δήμο μας, την οποία την εκφράζω εγώ ως εκπρόσωπος αυτού του λαού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το κλειστό γυμναστήριο το οποίο θα έρθει σιγά σιγά και πιστεύω ότι με την Υπουργεία τη δική σας θα λύσουμε πάρα πολλά θέματα, όπως και στο παρελθόν. Αυτό που θέλω να πω εγώ βέβαια και δεν είναι να πω εγώ για σας, απλά θέλω να το τονίσω όμως. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε πολύ εργαλείο. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο εργάτης, ο σκαπανέας. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε φόδια για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε, τότε ο λαός είναι αυτός ο οποίος απολαμβάνει τα έργα. Μας δώσατε τη δυνατότητα με τις αγροτικές οδοποιίες, θυμάστε στη Θεσσαλονίκη. Η συνεργασία φέρνει το αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Για τους πολίτες. Θυμάστε στη Θεσσαλονίκη που είχα θέσει το θέμα για την αγροτική οδοποιία στους ημιαστικούς δήμους. Το καταλάβατε απόλυτα. Μετά το απόγευμα της μέρας εκείνης, όταν συναντηθήκαμε πάλι, μου είπατε ότι πολύ σωστά και πρέπει να το δούμε. Και βεβαίως δεν έμεινε μόνο στις εξαγγελίες, έγινε πράξη. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή όλοι οι δήμοι, οι ημιαστικοί αγροτικοί, έχουν αγροτική οδοποιία. Και εμείς
έχουμε αυτό το μεγάλο Δήμο για να φτιάξουμε αυτά όλα εκείνα τα οποία μας στέρισαν τα μνημονιακά χρόνια. Και περάσαμε και από τα φύχτια, όπου έχουμε τον κόμβο στο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας. Ναι. Και νομίζω ότι εδώ είμαστε. Επαναλαμβάνω, το μείζον είναι να έχουμε ένα ισχυρό αυτοδύναμο πρωθυπουργό το βράδυ της Κυριακής, ώστε όλα αυτά τα οποία ονειρεύονται οι πολίτες παντού σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να τα δουν να γίνονται πράξη. Υπουργέ μου, μια θράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν, και βεβαίως ξέρω την αγάπη που με πλαισιώνει από εσάς και είναι αμοιβαία, θα σας πω όμως ένα πράγμα. Έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Γίνεται ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, η σύνδεση του κόμβου με τα Δρεβενάκια. Και γίνεται και ο κόμβος αυτός, ο οποίος είναι πεντασκελής. Το ένα σκέλος αυτού του κόμβου θα πρέπει να είναι ο συνδετήριος δρόμος με το Άργος. Το Άργος δεν συνδέεται με αυτό το δρόμο. Πρέπει να γίνει αυτό. Και επίσης είναι το θέμα του αναβάλου. Το θέμα του αναβάλου αναβλύζει στα όρια του Δήμου Άργους Μυκηνών, είναι μέσα σε εμάς. Τον διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν έχουν επαφή με τον κόσμο, διότι ο μεγαλύτερος Δήμος του νομού είναι ο δικός μας ο Δήμος, ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ο μεγαλύτερος του νομού. Οι μεγαλύτερες αγροτικές καλλιέργειες είναι εδώ και ταλανίζονται οι άνθρωποι από την έλλειψη νερού. Στα φύχτια που πήγατε είναι το βόρειο τμήμα. Συζήτησα τα θέματα και στο Κουτσοπόδι που πέρασε. Και στο Κουτσοπόδι. Αυτά είναι τα θέματα να τα δούμε μετά. Αμέσως μετά θα πρέπει να τα δούμε. Και να μου δώσετε την αρμοδιότητα. Μας, με τις τοπικές κοινωνίες, θα μου δώσετε, να μου δώσετε την αρμοδιότητα, εφόσον και ο λαός και ο Θεός αποφασίσει και στις δικές μου εκλογές να επανεκλεγώ, να διαχειριστούμε το θέμα του αναβάλου με σύνεση σε συνεργασία με το Υπουργείο, για να μπορέσουμε να ξεδιψάσουμε τον τόπο. Υπάρχει θέμα. 50.000 κυβικά νερό την ώρα εκβάλλει ο ανάβαλος στη θάλασσα. Όταν αυτό το ποτάμι το τεράστιο. Είναι θέμα αρμοδιότητας αρκετών Υπουργείων. Το ξέρω. Και αγροτικής ανάπτυξης και άλλων Υπουργείων. Είναι θέμα συνεκτικό λοιπόν της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Να το δούμε τον αρχέ μου. Με το Υπουργέ, ο Δημήτρης ο Καμόζος είναι πολύ διεκδικητικός, έτσι δεν είναι. Σας βρήκε εδώ και πάλι σας ζητάει. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος της παράταξης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ η επίσκεψή μου δεν είναι με την ιδιότητα του πρώην Υπουργού αρμόδιο για την αυτοδιοίκηση, αλλά για τις εκλογές. Άρα μπορώ να μιλήσω παραταξιακά χωρίς να παρεξηγηθώ από κανέναν. Ένας άνθρωπος που είναι από μικρό παιδί στην παράταξη. Το ίδιο και ο Δημήτρης είχε αντρωθεί μέσα σε αυτή την παράταξη και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, όπως είπα και πριν, για τον καλό των πολιτών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι ο μόνος γνώμονας στην πηξίδα της δικής μας καθημερινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σήμερα εδώ σε μια περιοδία ενός κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές 25 Ιουνίου για να θέτουμε το βασικό διακύβευμα των εκλογών. Το οποίο είναι να πάμε την πατρίδα μας μπροστά για όλους μας, για τα παιδιά μας κυρίως. Έχουμε την πολιτική πρόταση που πάει με ασφάλεια μέσα σε αβέβαιους καιρούς το καράβι της πατρίδας μπροστά, μπροστά για τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, και θα συνεχίσουμε να μιλάμε σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας για να έχουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Μαζί, όλοι μαζί, ενωμένοι, μια αγροθιά μέχρι την τελευταία στιγμή. Κανένας εφησυχασμός, εγρήγορση και συνομιλία με τους πολίτες. Ιδίως αυτούς που δεν μας εμπιστεύτηκαν στις εκλογές της 21 Μαΐου να αγκαλιάσουν την πολιτική μας πρόταση, γιατί πιστεύουμε ότι δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Είδαμε να σας μιλούν άνετα εδώ ο κόσμος, να σας υποδέχεται, να σας προσεγγίζει, να σας μιλάει, να σας λέει τα προβλήματα. Μα νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει και το κόμμα μας, μια βαθιά λαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι έχει ανοιχτά τα αυτιά του για την κοινωνία. Και κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Να μιλάμε για όλα τα θέματα, αλλά όχι για τα ίδια θέματα. Κάποια να τα λύνουμε. Και νομίζω ότι αυτό μας το επιβράβευσε ο ελληνικός λαός, ότι κάνουμε βήματα προς τα μπρος.